Σήμερα εκδικάζεται η προσφυγή του Πανελληνίου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών που αφορά όλους τους παιδαγωγούς που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας για την αύξηση του ωραρίου από 6 ώρες σε 8 ώρες ημερησίως. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας παροχών προς το παιδί και την οικογένεια, την επαγγελματική εξουθένωση και υπερκόπωση των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας και την ακύρωση του επιστημονικού τους έργου. Αυτό που ουσιαστικά διακυβεύεται σήμερα είναι μία απόφαση η οποία δεν θα συγκλίνει προς το να δουλεύουν λιγότερο ή περισσότερο οι παιδαγωγοί, αλλά το αν οι παιδικοί σταθμοί θα είναι χώροι αγωγής ή χώροι φύλαξης παιδιών. Οι παιδικοί σταθμοί θα εξακολουθήσουν να εργάζονται από τις 7 έως τις 4, τα ωράρια του προσωπικού είναι κυλιόμενα, έτσι λειτουργούσαμε οι παιδικοί σταθμοί μέχρι και το 2011 που επιβλήθηκε το μνημονιακό μέτρο και δεν υπήρχε κανένα ακριβώς πρόβλημα. Αυτή η πολιτική θα έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του δημόσιου και παιδαγωγικού χαρακτήρα των παιδικών σταθμών. Στους παιδικούς σταθμούς φιλοξενούνται παιδιά από τις μεσαίες και ασθενέστερες οικονομικές τάξεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει σαν αποτέλεσμα το ότι δεν θα μπορούν τα παιδιά στους χώρους αυτούς να απολαμβάνουν ποιοτική προσχολική αγωγή, εκπαίδευση και φροντίδα.